Η ληστεία είναι σύμφωνα με την αστυνομία το κίνητρο της δολοφονίας του 57χρονου ιδιοκτήτη καφενείου στον Αχινό της Φθιώτιδας, που βρέθηκε κατακρεουργημένος χθες το βράδυ στο κατάστημά του. Με τουλάχιστον 5 μαχαιριές, ο άγνωστος ή οι άγνωστοι σκότωσαν τον 57χρονο ιδιοκτήτη καφενείου στον Αχινό στη Στυλίδα για να του πάρουν τις εισπράξεις, όπως όλα δείχνουν. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο κατάστημά του. Εκεί που βάζει τα ψηλά δεν είχε τα χαναδιάσει όλα. Σίγουρα ήταν 100% ληστεία και φόνος. Ακόμη και τις τσέπες του παντελονιού του είχαν ψάξει. Η είδηση της δολοφονίας του 57χρονου έχει σοκάρει τους συγχωριανούς του. Πως ήταν ένας άνθρωπος ήπιον τόνων, διατηρούσε ένα μαγαζάκι στον Αχινό χρόνια από τον πατέρα του, ζούσε μόνος του, δεν ενοχλούσε κανέναν. Το θύμα συνήθιζε να κλείνει το μεσημέρι και να επιστρέφει το απόγευμα στο καφενείο. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν ο δράστης ή οι δράστες να περίμεναν να φύγει και ο τελευταίος πελάτης χθες το μεσημέρι για να ληστέψουν τον 57χρονο. Το βρήκε ο θείος του. Ανησύχησε, πήγε 8 και η ώρα δεν άνοιξε το μαγαζί και πήγε, ήταν ανοιχτή η πόρτα, πήγε μέσα και τον είδε μπρούμητα σε μια λίμνη αίματος. Ο δολοφόνος πήρε το μαχαίρι από την κουζίνα του καφενείου και το άφησε εκεί φεύγοντας.